Ήταν μια συνάντηση στο γραφείο του διευθυντή της ελληνικής αστυνομίας Ηρακλείου, της διεύθυνσης ελληνικής αστυνομίας. Ήταν μια πρωτοβουλία του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου, του κ. Κουμαντάκη, όπου παρουσία του αστυνομικού διευθυντή, τη διοίκηση της Δημοτικής Αστυνομίας και μέλη του Εμπορικού Συλλόγου συζήτησαν αυτά τα προβλήματα που προαναφέρατε. Το παραεμπόριο, όπως γνωρίζετε, είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται και έχει δυσάρεστες συνέπειες και στην οικονομία του τόπου και στους επαγγελματίες εμπόρους, αλλά και στους καταναλωτές ακόμα. Ήταν εύλογο και δίκαιο το αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου, γι' αυτό και το λόγο ανταποκριθήκαμε σε αυτή τη συνάντηση. Ωραία, το παραεμπόριο ανθεί, τι μέτρα μπορούν να ληφθούν, σε ποιες κατευθύνσεις, δράσεις θα μπορέσετε από κοινού να προχωρήσετε? Υπάρχει η αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας, είναι δεδομένη, επίσης της Ελληνικής Αστυνομίας, χρειάζεται συνεργασία, διότι το να πατάξεις αυτό το φαινόμενο πρέπει να το χτυπήσεις, αποφασίσεις δηλαδή στη συγκεκριμένη συνάντηση, πρέπει να το χτυπήσεις στη ρίζα του, πρέπει να ελέγξεις μεθοδικά, να ερευνήσεις, να ελέγξεις και να καταστήλεις το φαινόμενο στη διακίνησή του και στους χώρους αποθήκευσης. Οι πληροφορίες που υπάρχουν και από την ελληνική αστυνομία αλλά και από τους ίδιους τους εμπόρους και τον εμπορικό σύλλογο που έχει την ευθύνη να προστατέψει τα μέλη του είναι συγκεκριμένες και για το σκοπό αυτό θα διενεργηθούν έλεγχοι στην πόλη του Ηρακλείου όπου αυτό ενδείκνυται και είναι απαιτητό προκειμένου να παταχθεί το φαινόμενο στη ρίζα. Δεν είναι όμως, κύριε Πατακέ, μόνο οι αποθήκες. Καταρχήν πας στις πύλες εισόδου, γιατί πετώντας δεν έρχονται όλα αυτά τα εμπορεύματα. Ακριβώς και η πύλα εισόδου είναι πολύ σημαντικό. Οι εταιρείες μεταφορών, όπως είναι το λιμάνι του Ηρακλείου και ακόμα και άλλοι, και άλλοι χώροι. Τι εννοείται? Λιμάνι, αεροδρόμιο, πλοιάρια, μικρά λιμάνια, αλλιευτικά καταφύγια που ενδεχόμενα να δένουν πλοιάρια τα οποία μπορεί να μεταφέρουν τέτοιου είδους. Δεν νομίζω ότι. Μα γι' αυτό σας ρωτάω, για να μην κάνουμε εμείς σενάρια από μόνοι μας, να μας πείτε ποιους χώρους εννοείτε. Τελωνία. Οι εισόδοι είναι δεδομένες. Είναι τα κοντέινερ βέβαια που έρχονται τα εμπορευματοκιβώτια, αλλά αυτά ελέγχονται από το Τελωνείο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει σε αυτό το χώρο κίνδυνος για παράνομη μετακίνηση τέτοιων είδους προϊόντων. Λοιπόν, πύλες εισόδου, αποθηκευτικοί χώροι και στη συνέχεια δρόμοι και χώροι όπου υπάρχουν τέτοιου είδους εμπορεύματα. Φαντάζομαι ότι η έλεγχή σας θα είναι λίγο πιο αυστηρή και στον χώρο των λαϊκών αγορών που κάποιοι μαζί με τους νόμιμους μπαίνουν από δίπλα σε διπλανούς πάγκους έτσι ώστε να μπορούν και εκεί να πουλούν τα εμπορεύματά τους. Ναι, βεβαίως, ή εκτός των χώρων των λαϊκών αγορών. Και στις λαϊκές αγορές και στα καταστήματα που πουλούνται αυτά τα προϊόντα αλλά κυρίως σας είπα στους χώρους εναποθήκευσής τους. Από εκεί που γίνεται η διανομή. Στις διάφορες λαϊκές. Μάλιστα. Έλεγχοι που λίγο πολύ είχα να τονίσει κατά την περίοδο που δεν υπήρχε η δημοτική αστυνομία. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, μόνο που δεν ξέρω πού θα προλάβει η δημοτική αστυνομία να αναλάβει όλο αυτό τον όγκο, το φόρτο εργασίας, έτσι. Θα σας πω, φαίνεται ασύλληπτο, φαίνεται πραγματικά ένας μικρός αριθμός δημοτικών αστυνομικών πέραν της αρμοδιότητας που είναι το κυκλοφοριακό, το οποίο επίσης συζητήθηκε στη συνάντηση. Και η παράνομη στάθμευση και των άλλων αρμοδιοτήτων με ποιο τρόπο θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού και των δυνατοτήτων, πιστεύω να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Η συνάντηση με την ελληνική αστυνομία έγινε, θα μου πείτε γιατί δεν κάναμε συνάντηση με το λιμενικό. Μα οι κοινοί χώροι αρμοδιότητας που ενώνουν τις δύο υπηρεσίες, γι' αυτό έγινε συνάντηση με την ελληνική αστυνομία. Ο εμπορικός σύλλογος για το ίδιο φαινόμενο θα έχει από ό,τι έμαθα συναντήσεις και με τους αρμόδιες λιμενικές κατατόπους λιμενικές αρχές σε ξεχωριστές συναντήσεις από εμάς, διότι οι χώροι αρμοδιότητας δεν συμπίπτουν με το λιμενικό, ούτε με το αεροδρόμιο, το οποίο βέβαια είναι υπό την εποπτεία της λιμενικής αστυνομίας. Λοιπόν, συνεχίζει τις προσπάθειες ο εμπορικός σύλλογος. Βεβαίως. Επίσης, στη συνάντηση απασχόλησε και ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται τους τελευταίους μήνες στο Ηράκλειο από την εκτέλεση των έργων.
το ανέδειξε το πρόβλημα και το έφερε για συζήτηση ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, διότι τα μαγαζιά του Ηρακλείου λειτουργούν στο κέντρο της πόλης και όπως ξέρετε η εξέλιξη, στην εκτέλεση κάποιων σημαντικών έργων όπως είναι η ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, ο κόμβος της Χανιόπορτας, στην πλατεία Κορνάρου και σε άλλους χώρους θα δημιουργήσει μελλοντικά, θα έλεγα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα. Εκεί λοιπόν ζητήθηκε η συνδρομή και της ελληνικής αστυνομίας αλλά και της δημοτικής αστυνομίας ούτως ώστε να αμβληθούν αυτά τα προβλήματα. Και με παρέμβαση προς τις τεχνικές υπηρεσίες έτσι ώστε να τρέξουν εργολάβοι και οι υπηρεσίες της, τα κλιμάκια της, πολύ πιο γρήγορα τους ρυθμούς εκτέλεσης των συγκεκριμένων έργων για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, φαντάζομαι και λέω. Βεβαίως. Εγώ κύριε Πατακέ τώρα. Βεβαίως κυρία Δουζεράκη, αυτό. Μάλιστα. Πρέπει να γίνει.